Και βλέπω αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται και βλέπω όλα αυτά τα παιδιά τα οποία ήρθαν εδώ να δώσουν πνοή, να δώσουν ζωή σε αυτό το έρημο μέρος και ειλικρινά νιώθω πάρα πολύ όμορφα, γιατί μια σκέψη που είχα μαζί με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, Πάτερ Κοσμάς, τον κύριο Βασιλείου, υλοποιήθηκε και μέσα από το Δήμο Ζήρου, από το Δήμαρχο και τους συνεργάτες του και από την καμπάνια και συντονισμό, μπορούμε να πούμε, του Sky, όσο μπόρεσε να υλοποιήσει αυτά τα οποία εμείς σκεφτήκαμε και αυτά τα οποία υπάρχουν εδώ σήμερα. Αλλά να πω και κάτι σημαντικό, ότι παίρνουμε τα παιδιά από τους μεγάλους που είναι εδώ σήμερα, χρειάζεται και η προβολή αυτής της κίνησης και ειδικά σε χαίρο και το RTV, γιατί βρίσκεται εδώ, αυτό να έχει ανταπόκριση και μίμηση και σε άλλους συλλόγους και σε άλλες περιοχές, ούτως ώστε όλη αυτή την καταστροφή που είχαμε τα τελευταία χρόνια να μπορέσουμε να τη φέρουμε κάπως σε μια ισορροπία. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς, εάν δεν έχουμε το δάσος, αν δεν έχουμε τη φύση, ζωή δεν θα υπάρξει. Ειλικρινά, συγχαρητήρια σε όλους τους φορείς και σε όλους όσους ήταν εδώ σήμερα. Και νιώθω, πάλι το λέω, πάρα πολύ όμορφο που είχε εγώ τη συναδελφή μου να φυτέψω κάποια δέντρα. Να είστε καλά.